Πάμε στο τηλέφωνο, γιατί έχουμε μαζί μας, φιλοξενούμε σήμερα την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ιρώ Διώτη, πρώην βουλευτής από τη Λάρισα. Η οποία κυρία Διώτη, να πούμε ότι είναι από το 2009 ήταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τότε που η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 13 μόλις βουλευτές. Και είναι από τα πρώτα στελέχη. Αξιοσημείωτη παρουσία στο Κοινοβούλιο. Τώρα όμως θα είναι εδώ το Σαββατοκύριακο για την πανελλαδική προπαρασκευαστική συνάντηση που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η δικτύωση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Mm-hmm. Τι είναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι είναι η δικτύωση? Έχουμε το Σαββατοκύριακο μια προπαρασκευαστική συνάντηση εν όψη και μια πανελλαδική συνάντηση που θα κάνουμε στην Αθήνα. Ίσως θα το κανονίσουμε, ίσως τέλη του Φλεβάρι, αρχές του Μάρτη. Προσπαθούμε μετά από την ιστορία του καλοκαιριού να συγκροτήσουμε κάποιοι άνθρωποι που φύγαμε και που δεν ταχτήκαμε, αν θέλετε, στις εκλογές, ας πούμε, να κατεβούμε ή να ταχτούμε με τη ΛΑΕ και το κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε τότε. Mm-hmm. Προσπαθούμε να συγκροτήσουμε μια πολιτική κίνηση και νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Αυτοί οι άνθρωποι που φύγαμε, αλλά και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι πολιτικά άστεγοι, να μπορέσουμε να βρεθούμε και τουλάχιστον να αρχίσουμε να δίνουμε κάποιες απαντήσεις ή να ξεκινάμε έτσι κάτι, έτσι ώστε να μπορέσει σιγά σιγά να μπορείς να δοθεί, ας πούμε, σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, σιγά σιγά κάποιες απαντήσεις, οι οποίες νομίζω μας αφορούν. Κυρία Διώτη, όλοι αυτοί οι αριστεροί ψηφοφόροι, οι οποίοι έμειναν άστεγοι διότι διαφώνησαν με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρουν απαντήσεις και μέσα από αυτή την εκδήλωση, αλλά και άλλες που διοργανώνονται κατά διαστήματα όσον αφορά στο μέλλον της Ελλάδας μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον ή εκτός ενός ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, μέσα στο ευρώ ή εκτός του ευρώ, θα πάρουν τέτοιες απαντήσεις? Κοιτάξτε, να σας πω, νομίζω ότι πλέον μετά από ότι και την... Έχουμε βασικά να το πάρουμε από την αρχή, ότι αυτός ο χρόνος, ο πολύ πυκνός πολιτικά, έτσι, το 2015 και μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά τη συνθηκολόγηση του καλοκαιριού, νομίζω ότι βγαίνουν πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και ότι κάποιες βεβαιότητες που ενδεχομένως και εμείς οι ίδιοι είχαμε και η αριστερά στο σύνολό της ή ακόμα και ένας κόσμος ο οποίος θεωρούσε ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα ή λιγότερο εύκολα, αλλά με έναν τρόπο τέλος πάντων είχε κάποιες συγκεκριμένες βεβαιότητες, γκρεμίστηκαν. Άρα ενώ στην ανάλυση η οποία ο περισσότερος κόσμος από εμάς είχε, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι, το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σκληρό, ότι οι νεοφιλελεύθερες ελίτ θα σε πιέσουν μέχρι το τέλος και γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπάτη. Μια στρατηγική όμως ιτήθηκε σε αυτήν την ιστορία, ότι με τη δημοκρατική εντολή του κόσμου, έτσι έχοντας αυτό ως διαπραγματικό χαρτί, μπορεί η Ευρώπη ή η Ευρωζώνη, όπως θέλετε, το ευρωπαϊκό πλαίσιο με έναν τρόπο να αλλάξει και να πάει προς μια. Αναφέρεστε στο δημοψήφισμα. Ναι, και μια πιο. Καλά, το δημοψήφισμα ήταν ένα. Όχι μόνο στο δημοψήφισμα. Εννοώ η στρατηγική η οποία είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο να αλλάξουν τα πράγματα, έχοντας την εντολή που είχε το 2015 το Γενάρη, ότι με την δημοκρατική εντολή που λέω ότι πρέπει να ακυρωθούν τα μνημόνια, ότι έχοντας αυτό ως χαρτί θα πάει στην Ευρώπη και θα ανοίξουν οι πόρτες. Βλέπουμε. Και αυτά τα χρόνια, γιατί είχα και την τύχη να τα δω λίγο και από μέσα από το 2010 που ψηφίστηκαν αυτά τα πρώτα μνημόνια, ότι η στάση της Ευρώπης σκλίνουνε και σκλίνουνε και ότι η συντηρητική της γραμμή είναι αυτή που τελικά επιβιώνει και είναι αυτή που επιβάλλει και τα πράγματα. Άρα, έχοντας αυτό ως γεγονός και έχοντας αυτό ως συμπέρασμα, πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. Έτσι, τα συμπεράσματα και ο πολιτισμός πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είναι και σε βάθος και πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός. Δεν είναι δηλαδή μια μονοσημαντή απάντηση ότι απλά είχαμε σκληρούς απέναντι αντιπάλους, το ξέραμε, ή ότι απλά ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε. Δηλαδή είναι πολύ εύκολες αυτές οι απαντήσεις. Πρέπει να δούμε σε βάθος τι ακριβώς. Για παράδειγμα, εντός της ευρωπαϊκής, εντός της ευρωζώνης και εκτός των μνημονίων, αυτός ο σχεδιασμός τελικά είναι ρεαλιστικός? Κατά τη γνώμη μου και έτσι όπως εξηγείται τα πράγματα, όχι. Δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται τι στροφή παίρνει ολόκληρη η Ευρώπη και ολόκληρο το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Βλέπουμε τι γίνεται στις άλλες χώρες. Βλέπουμε τη συντηρητική στροφή που έχουν πάρει. Βλέπουμε πώς επιβάλλονται κανόνες για αυτά τα δημοσιονομικά σύμφωνα, οι κανόνες λιτότητας παντού. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ιταλία. Βλέπουμε ακόμα και στην Ισπανία, παρότι τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό μπορεί να είχαμε μια κατρακύλιση του Λαϊκού Κόμματος και του Ραχώη και τέτοια. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι συντηρητικοποιείται και οι συνταγές λιτότητας εφαρμόζονται παντού. Άρα εδώ
χρειάζεται μια πολύ βαθιά συζήτηση για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Βλέπουμε ότι το προσφυγικό είναι ένας βασικός παράγοντας εξελίξεων για το τι θα συμβεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι ακριβώς παίρνουν δεξιές στροφές οι περισσότερες κυβερνήσεις, ακριβώς επειδή όμως εφαρμόζουν μέτρα λιτότητας. Βλέπουμε τι γίνεται και σε ένα επίπεδο, ας πούμε, άλλων θεσμών, πώς επεμβαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με τις γλώσσες Λαγκάρντ αλλά και με άλλα. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και μονοσήμαντα. Θεωρώ πάντως, και νομίζω ότι εκεί είναι το ζητούμενο, ότι χωρίς σύγκρουση δεν μπορεί αυτό το πλαίσιο να αλλάξει με τίποτα. Άρα με το να πας και να πεις ότι αυτό θα επικαλεστώ τις Ευρώπες, τις αρχές της Ευρώπης, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δεν ξέρω και εγώ τι κτλ. Πλέον είναι ένα πράγμα το οποίο είναι εντελώς αναλλακτικό. Όμως, κυρία Διώτη, δεν επιχειρήθηκε αυτή η σύγκρουση από το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση στις επαφές με τους θεσμούς και τους δανειστές, επιχειρήθηκε. Και τελικά υπερίσχυσε η άποψη των δανειστών, οι οποίοι θέλαν να τσακίσουν την πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, και το πετύχανε. Κοιτάξτε να σου πω, για να κάνεις σύγκρουση πρέπει να λες ότι θα πάω να κάνω σύγκρουση, χρειάζονται νομίζω 2-3 παράγοντες. Πρώτα απ' όλα να έχεις ένα σχέδιο για να την κάνεις και δεύτερον να προετοιμάσεις τον κόσμο και τρίτον να πεις ότι είμαστε σε μια συνθήκη η οποία δεν είναι συνθήκη ομαλότητας. Ήδη από το 2012 και νομίζω ότι έχοντας αυτή πλέον, βλέποντας και τα πράγματα λίγο μια πιο ψύχρεμη ματιά, άρχιζε και βλέπαμε ότι και τον ίδιο τον κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ τον προετοίμαζε ότι μπορεί πραγματικά να έχουμε μια τέτοια συνθήκη. Ότι μια συνθήκη που δεν θα είναι ομαλή, ότι δεν θα πάμε απλά και θα είναι ένας περίπατος. Και είδαμε τη μεγάλη τρομοκρατία το 2012, την οποία άσκησαν και το εσωτερικό κατεστημένο και το εξωτερικό, και το πώς έπεσαν πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ, που τότε ήταν μια πολύ μικρή δύναμη και που τόσο πυκνός πολιτικός χρόνος, ας πούμε, τον οδήγησε να κάνει τόσο μεγάλες ανατροπές, ας πούμε, και να βγει αξιωματική αντιπολίτευση. Στην αγωνία του όμως να κυβερνήσει λίγες αιχμές, δεν προετοίμαζε να προετοιμάσει κοινωνικές αντιστάσεις, ότι εδώ, παιδιά, μπορεί να έχουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ότι ήδη από το 2010 βλέπουμε τη στροφή που έχει πάρει η Ευρώπη με την επιβολή του μνημονίου τόσο, ας πούμε, κοινικά και τόσο ομά. Και φτάνουμε στο 2015 έχοντας αυτή τη στρατηγική, η οποία νομίζω ότι με έναν τρόπο όλοι συμβάλαμε και τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν λαθεμένη. Παρ' όλα αυτά όμως και σε αυτή τη διάρκεια του χρόνου, μέχρι και το δημοψήφισμα, μετά και τη συνθηκολόγηση φυσικά, λοιπόν, δεν προετοίμασε να πει ότι εδώ είναι μια, ότι οι θεσμοί δεν είναι ελαστικοί απέναντι σε αυτό. Ότι η Τρόικα θέλει να το επιβάλλει. Ότι εμείς πρέπει να προετοιμάσουμε ένα αλλακτικό σχέδιο. Ότι ενδεχομένως από το Φεβρουάριο και με την πρώτη εκείνη συμφωνία, την περίφημη κτλ., ότι ενδεχομένως έπρεπε να ακολουθήσουμε μια τελείως διαφορετική στρατηγική στο κομμάτι των τραπεζών, στο κομμάτι των αποθηματικών, όλα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό προετοιμάζει μια σύγκρουση. Πάντως αυτό, κυρίως, και το ότι δεν υπήρχε το εναλλακτικό σχέδιο, δεν ήταν έτοιμο και δεν είχε προετοιμαστεί και η κοινωνία και ο κόσμος και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνείται σε ένα βαθμό και με την άποψη που εκφράστηκε και από τη Λαϊκή Ενότητα. Σε σχέση με τους πρώην συντρόφους σας που διαφοροποιήθηκαν και φτιάξαν τη Λαϊκή Ενότητα, έχετε ουσιαστικές διαφορές πάνω σε αυτή, γιατί κατά κάποιο τρόπο καταλαβαίνω ότι συγκλίνεται σε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, να σας πω, η Λαϊκή Ενότητα, και νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο, ότι πρέπει να πούμε την αλήθεια τι σημαίνει σύγκρουση και ότι δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις και ότι δεν μπορούμε να πούμε εκτός ευρώ και όλα θα είναι καλά. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε ιεραρχίες ή προτεραιότητες. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι φτιάχνουμε ένα καινούργιο πολιτικό υποκείμενο κουβαλώντας τις παθογένειες, ας πούμε, που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες τελικά οδήγησαν, ας πούμε, και σε αυτή την κατάσταση. Θέλω να πω ότι δεν είναι απλό λέγοντας ότι βγαίνουμε από το ευρώ και όλα είναι καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι μια κοινωνία η οποία είναι διαλυμένη. Έτσι, σε ένα πολύ μεγάλο της βαθμό. Η ανεργία είναι στα ύψη. Βλέπουμε χρήματα δεν υπάρχουν και αυτό είναι σαφές. Οπότε δεν είναι εύκολη η απαντήση να πεις ότι ναι, βγαίνουμε από το ευρώ και όλα τα πράγματα θα είναι καλά. Θέλει ιεραρχίες και προτεραιότητες. Βρισκόμαστε σε έναν ιδιότυπο πόλεμο. Όμως δεν πιστεύετε στο ισχύς εν τη ενώση, κυρία Διώτη? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, και πάντα αυτή ήταν η παθογένεια της αριστεράς, ο κατακερματισμός της. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, όλες αυτές οι τάσεις, αν μπορέσουν να συγκεράσουν τις απόψεις τους, να υπερπηδήσουν τα όποια εμπόδια και τις όποιες διαφορές και να συγκροτήσουν ένα μέτωπο ενιαίο, νομίζω θα έχετε και μεγαλύτερη απήχηση στην κοινωνία. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας, γιατί αν σκεφτείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτήθηκε τότε στη βάση της Ενότητας της Αριστεράς και οι δικοί μας, και πιο νέοι άνθρωποι, αν θέλετε, και στη δική μου ηλικία, συγκροτηθήκαμε με βάση αυτό, ότι η αριστερά πρέπει να ενωμένη και να βάλει πίσω, ας πούμε, διαφορές οι οποίες ενδεχομένως να είναι και υπαρκτές ή όχι, να είναι μεγάλες ή μικρότερες. Εδώ βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ
κρίσιμη κατάσταση. Κυρίως, και εδώ πρέπει να το, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο κομβικό, ότι η συνδικολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ σάρωσε ολόκληρη την αριστερά και, και όλα τα ρεύματά της, ακόμα και αυτά που δεν ταυτίστηκαν με την κυρίαρχη αφήγηση. Τη σάρωσε. Γιατί στη συνείδηση του κόσμου, τουλάχιστον και εγώ που συνομιλώ ακόμα ή που είχα την τύχη, ας πούμε, να μπορέσω να πάω σε πολλά μέρη στην Ελλάδα και τα λοιπά, όλο αυτό το διάστημα που ήμουν βουλευτής, ότι στη συνείδηση του κόσμου περνάει ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Άρα συμπαρασύρει και τα ρεύματα ή τους ανθρώπους ή τα μικρά υποκείμενα, μικρότερα ή τις κινήσεις τα κτλ. Τα οποία δεν, μπορεί να έλεγαν κάτι διαφορετικό ή να μην ταυτίστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Το συμπαρασύρει και δεν είναι εύκολο να δημιουργήσει ένα καινούργιο πολιτικό υποκείμενο. Το ζήτημα δεν είναι μόνο η πρόταση ή το σχέδιο. Το ζήτημα είναι να μπορέσει ένα πολιτικό υποκείμενο να οργανώσει και αυτόν τον κυρίαρχο, την κοινωνική του αντίσταση. Αν αυτή τη στιγμή λες ότι απλά πάω και βγαίνω από το ευρώ, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και από κάτω δεν έχεις ένα κόσμο ο οποίος είναι προετοιμασμένος. Δεν είναι ένας κόσμος ο οποίος θα περάσει δύσκολα. Δεν βάζεις ιεραρχίες και προτεραιότητες να πεις τι γίνεται, πώς οργανώνονται σε δύσκολες καταστάσεις οι κοινωνίες, οι μικρότερες ή οι μεγαλύτερες. Αυτό δεν μπορεί να πετύχει ποτέ. Άρα το μεγαλύτερο, νομίζω, ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς που ξεκινάμε και προσπαθούμε να συγκροτήσουμε κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή, είναι πρώτα απ' όλα να κάνεις ένα πολύ σοβαρό απολογισμό για το τι συνέβη. Δεύτερον, να παραδεχτούμε ότι μέσα σε αυτή τη συγκυρία είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκροτήσεις ένα υποκείμενο το οποίο να έχει απεύθυνση, κυρίως γιατί ο κόσμος είναι απογοητευμένος, οργισμένος και ο κόσμος που θέλει να εκπροσωπήσει, έτσι, οι εργαζόμενοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που πλήττονται, οι άνεργοι, ο νέος κόσμος, έτσι. Λοιπόν, και να προσπαθήσεις από την αρχή να κάνεις την αντίστασή σου και την οργάνωσή σου στο κοινωνικό. Δεν είναι απλό. Και δεν είναι μόνο σήμα της, ότι το καλύτερο σχέδιο να έχεις, το καλύτερο, την πιο επαναστατική άποψη να πεις. Εάν πρώτα δεν έχεις ένα κόσμο που να το υπηρετήσει από κάτω, όλο αυτό το πράγμα θα πάει στο κενό. Υπάρχουν, κυρία Διώτη, αυτή τη στιγμή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι να συζητούν μαζί σας ή να φλερτάρουν με την ιδέα κάποια στιγμή να υπάρξει μια συνεργασία μαζί σας? Τέτοια συζήτηση και, και στην προσωπική μας, ας πούμε, κάποια επαφή που έχουμε κάποιους ανθρώπους, δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι και οι πρώην συντροφοί μου, οι οποίοι επέλεξαν να κατέβουν και να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις εκλογές, ξέραν πολύ καλά τι κάναν. Είχε υπογραφεί μια συμφωνία, ένα δημοψήφισμα πήγε περίπατο, έτσι, το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος πήγε περίπατο και αγνοήθηκε. Να το πω αλλιώς, όποιοι έφυγαν. Δεν είναι απλό, ούτε είναι τέτοια μόνο σημαντική απάντηση, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος είναι εγκλωβισμένος εκεί, όχι σε ένα κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά ακόμα στις οργανώσεις, στη βάση του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος και θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Έφαγε και λίγο, εντός εισαγωγικών το έφαγε, αυτό το περί μη εναλλακτικής και ότι μονόδρομος είναι αυτό και θα βγούμε και από την κρίση και τι να κάνουμε. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ας πούμε, της κυβερνησιμότητας και να μην έρθουν οι άλλοι και το χρεοκοπημένο πολιτικό προσωπικό, το οποίο είναι ένας διάλογος και ένα debate, το οποίο το παρακολουθώ, ας πούμε, με ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά, σε ένα κεντρικό πολιτικό επίπεδο, όποιος κατέβηκε σε αυτές τις εκλογές, ήξερε πολύ καλά ότι το μνημόνιο είναι αυτό. Και αν είχε κάποιος σύντροφός μου πρώην αυταπάτη ότι μπορεί να πάμε, έχοντας και την εμπειρία έτσι της εξάμεινης διαπραγμάτευσης και έχοντας και την εμπειρία των προηγούμενων κυβερνήσεων, ότι θα πάει και θα πει ότι το μνημόνιο επαναδιαπραγματεύεται, μεταρρυθμίζεται, ελαφρύνεται ή δεν ξέρω και εγώ τι, όποια λέξη χρησιμοποιήσετε, είναι τουλάχιστον αφελής. Διότι το μνημόνιο είναι αυτό. Η συμφωνία είναι αυτή, ειδικά και μετά από αυτό το χρόνο που παρακολουθήσαμε, θα κάνουν τα πάντα οι τροϊκανοί, οι εταίροι, οι θεσμοί, όπως θέλετε πείτε τους, να πάρουν ακόμα περισσότερα. Οπότε βλέπουμε προφανώς τις δηλώσεις του Μοσκοβισή, βλέπουμε τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βλέπουμε, δηλαδή επιβεβαιώνεται μια κατάσταση η οποία δεν είναι πρωτόγνωρη, είναι 6 χρόνια. Οπότε προφανώς και οι αλλαγές, τέλος πάντων, που προωθεί ή προτείνει ή επιδιώκει και διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με ταξικό πρόσημο, όπως λένε, δεν σας βρίσκουν σύμφωνες, έτσι? Όχι, δεν με βρίσκουν σύμφωνες. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα να με βρίσκουν σύμφωνες ή όχι. Δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να έχουν ουσία. Ναι. Όχι να έχουν, ναι, και να γίνουν. Και να γίνουν. Θέλω να πω ότι το ίδιο το μνημόνιο, η ίδια συμφωνία του καλοκαιριού, οποιαδήποτε νομοθέτημα περνάει η κυβέρνηση, έτσι, είναι από την έγκριση και την αίρεση των θεσμών. Δηλαδή, προφανώς ότι να πέρασε, να πω ένα παράδειγμα, ότι πέρασε πρόσφατα το νομοθέτημα, έγινε νόμος πια για το σύμφωνο συμβίωση. Πολύ καλό. Εννοείται ότι βοηθάει έναν κόσμο. Αυτό όμως δεν απαντάει. Έτσι. Θα μπορεί να το έκανε και μια οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση φιλελεύθερη κτλ. Μην ξεχνάμε ότι και το 2010 από την κυβέρνηση Παπανδρέου προσπαθήθηκε
δεν το συγκρίνω και δεν το βάζω όμοιο, αλλά προσπαθήθηκε να περάσουν δύο-τρία πράγματα. Μην ξεχνάτε, ας πούμε, το ζήτημα τότε με το νόμο της Ιθαγένειας, που ΣΥΡΙΖΑ τότε 4,5. Αυτές είναι και υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε έτσι κι αλλιώς. Με έναν τρόπο, αυτό δεν λέω ότι οι προθέσεις είναι κακές ή καλές ή οτιδήποτε άλλο. Ούτως ή άλλως, κανένας, νομίζω, που προέρχεται από ένα ιδεολογικό ρεύμα, δεν είναι ούτε ανάλγητο. Συγκεκριμένο αριστερό ρεύμα δεν είναι ανάλγητο, ούτε θέλει τον κόσμο, ας πούμε, να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, όταν συντάσσεσαι με αυτή την πολιτική, όταν υπηρετείς αυτό το σχέδιο, το οποίο είναι μνημονιακό σχέδιο, όταν ξέρεις πολύ καλά και έχεις οι αναλύσεις σου ίδιες, έτσι 6 χρόνια έκανες αυτό το πράγμα. Ανέλυσες πραγματικά την κατάσταση, βλέπεις ότι ήταν η απέναντι, ήξερες πολύ καλά ποιος είναι ο αντίπαλός σου. Αν αυτή τη στιγμή έρχεσαι και λες ότι το μνημόνιο, ότι θα κάνω μια διαπραγμάτευση ξανά, όταν έχεις ήδη πατηθεί, να το πω έτσι, και χοντρά, έτσι, με το καλοκαίρι, και έχοντας ένα εξάμηνο το οποίο μια κυβέρνηση την έχουν εξευτελίσει και μια δημοκρατική εντολή του κόσμου δεν έχουν εξευτελίσει. Δηλαδή αλλού παίρνονται οι αποφάσεις, έτσι, και ξεφτύλισαν, ας πούμε, ξεφτέλισαν μια ολόκληρη διαδικασία, ας πούμε, που γίνεται στις χώρες, δημοκρατική κτλ. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο να λες, δηλαδή τι να πω, ότι να λες ότι εγώ μπορώ να κάνω αλλαγές ή τομές μέσα στο μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι αυτό και το μνημόνιο είναι καταστροφικό και φέρνει ένα τελευταίο, και να κλείσουμε, ναι. Ένα τελευταίο από την επαφή σας φυσικά με τους ανθρώπους της αριστεράς που σας εμπιστεύονται σε αυτό το νέο εγχείρημα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κυρία Διώτη, ότι υπήρχε στην Ελλάδα ένας προβληματισμός και μάλλον η πλειονότητα των Ελλήνων ήταν απέναντι σε ένα ενδεχόμενο εξόδου από τη ζώνη του ευρώ. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι με κάποιες δημοσκοπίες που βλέπουν τελευταία το φως της δημοσιότητας, ότι αυτό έχει αλλάξει, κυρίως νέοι άνθρωποι κάτω των 40, άνεργοι, χαμηλόμισθοι, που συγκροτούν ένα ποσοστό της τάξης του 23%, λένε ότι επιθυμούμε έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ. Η δική σας αίσθηση που έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, ποια είναι? Ότι σιγά σιγά ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη και αρχίζει να συζητάει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο που μέχρι πρότινος φοβόταν? Νομίζω ότι αυτό που ακριβώς περιγράφεται και κατά τη γνώμη μου είναι έτσι, αποτυπώθηκε το καλοκαίρι, κύριε Πεκλάρη. Δηλαδή, ότι η ασπασία η βούζη ήμουν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ορίστε. Λέω η ασπασία η βούζη. Μιλάμε μια ο ένας, μια ο άλλος. Ξέρεις, μπερδέψαμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Το καλοκαίρι, λοιπόν, αυτό αποτυπώθηκε. Νομίζω δηλαδή ότι η ανάλυση του 62% του δημοψηφίσματος, που δεν ήταν ο κόσμος όλος ένα ίδιο πράγμα, παρόλα αυτά ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, και νομίζω ότι αυτό που περιγράφεται, που περιγράψατε, είναι ακριβές, με την έννοια ότι ένας κόσμος νέος, ένας κόσμος ο οποίος δεν έχει τίποτα να χάσει, ένας κόσμος ο οποίος δεν έχει δουλειά, ήταν προετοιμασμένος για τη σύγκρουση. Ακριβώς γι' αυτό και πολιτικοποιήθηκε. Ακριβώς και γι' αυτό νέοι άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο. Ακριβώς και γι' αυτό είδαμε σε όλες τις πόλεις και με αποκορύφωμα αυτά που συνέβησαν στην Αθήνα, το δημοψήφισμα δεν είναι κάτι το οποίο ξεπερνιέται έτσι απλά. Λοιπόν, που ένας κόσμος ήταν προετοιμασμένος να πει ότι ναι, ότι συγκρούομαι, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά θα είμαστε εδώ πέρα γιατί είναι ένας δρόμος ο οποίος μπορεί τουλάχιστον με αυτή την επιλογή να μπορέσει να ανοίξει έναν άλλον δρόμο ή να μπορέσει να πει ότι υπάρχει μια ελπίδα, γιατί το μνημόνιο είναι αδιέξοδο. Περισσότερα και για το. Συγγνώμη, κυρία Διώτη. Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε την κουβέντα σας για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, όχι, αυτό λέω, ότι δεν είναι μονοσήμαντες οι απαντήσεις, και ναι, το είπα και πρωτήτερα. Λέω όμως ότι σε ένα ενδεχόμενο σύγκρουσης, ένας κόσμος, κυρίως το καλό, ήταν προετοιμασμένος. Άρα η ανάλυση που κάνετε είναι ορθή, μόνο που τώρα υπάρχει και μια συνθηκολόγηση το καλοκαίρι, η οποία είναι πολύ καθοριστική για το πώς ένας κόσμος μαζεύτηκε, απογοητεύτηκε, είναι οργισμένος κτλ. Και είναι πολύ δύσκολο. Αλλά περισσότερα αύριο και την Κυριακή, αύριο το απόγευμα στην εδώ, Προξένου Κορομιλά, και την Κυριακή ώρα. Στο Παλέντε Σπορ. Και την Κυριακή στο Παλέντε Σπορ. Κυρία Διώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα.